Καλησπέρα σε ένα ακόμα βιντεάκι εδώ στο, Killerman με εμένα. Και σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε κάνει ποτέ. Και αυτό είναι να αναλύουμε διάφορα πραγματάκια, γενικότερα με την ιστορία τους και γενικότερα με την κατάληξή τους και διάφορα άλλα. Σήμερα ως πρώτο τέτοιο βίντεο σκέφτομαι να κάνω το αγαπημένο μας παιχνίδι, το Minecraft. Σύντομα θα κάνουμε και με άλλα παιχνιδάκια και όχι μόνο. Να αναλύουμε, ξέρω εγώ, και να επεξεργαζόμαστε. Σήμερα, παιδιά, θα αναλύσουμε το Minecraft και πώς κατάφερε από ένα παιχνιδάκι το οποίο στην κυριολεξία έμοιαζε έτσι και πού έχει καταφέρει να έχει φτάσει και ποια είναι τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει και γενικότερα τι δεν άρεσε στο κοινό και γενικότερα σε επιδόσεις και τέτοια και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Καταρχάς, το Minecraft, βασικά πριν μάθετε, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Μπορεί να πατήσετε καμπανάκι, να κάνετε ένα like, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνετε μια κοινοποίηση. Θα βοηθήσει πολύ, να βοηθήσετε και τον αλγόριθμο του YouTube να προωθεί. Γιατί ο αλγόριθμος του YouTube λειτουργεί λίγο περίεργα, πρέπει να υπάρχουν προβολές και likes και ακόμα και σχόλια για να ουσιαστικά να δει ότι το βίντεο όντως τραβάει, για να μπορέσει να βοηθήσει και αυτό λίγο από τη μεριά τη δικιά του. Επομένως, θα ήταν πολύ ωραίο αν τα κάνετε όλα αυτά για να φτάσουμε τις 200 εγγεγραμμένους χρήστες. Λοιπόν, το Minecraft, όπως όλοι ξέρουμε, βγήκε τον Μάιο, κάπου μέσα Μαΐου του 2009. Ένα παιχνίδι το οποίο, από όλα αυτά που ξέρω τουλάχιστον, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε μόνο γρασίδι και κόμπλιστον που μπορούσες να σκάψεις αλλά και να χτίσεις μόνο με το κόμπλιστον, διότι το grass ήταν μόνο στο layer του grass, δεν μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις παραπάνω. Μετά έβγαζε αυτόματα το κόμπλιστον. Ουσιαστικά όλα τα buildings ήταν με κόμπλιστον και πολλά άλλα. Και γενικότερα, εντάξει, θα μου πείτε, ήταν ένα παιχνίδι του πίσω 2009 το οποίο ήταν ακόμα test. Ήταν όλες αυτές οι εκδόσεις test. Μετά άρχισε να παίρνει τη μορφή που ουσιαστικά από το αλφα Ruby Dunk μέχρι τώρα είναι όπως το ξέρουμε. Αργότερα την ίδια χρονιά βγαίνει η αλφα έκδοση του Minecraft που ουσιαστικά αυτή είχε διάφορα νέα πραγματάκια. Καταρχάς, από όλοι ξέρουμε, είχαν βγει τα καλαμάρια, είχαν βγει τα αντικείμενα, δηλαδή αξίνες, σπαθιά και τέτοια. Επίσης είχε προσθεθεί και η μουσική του Minecraft, η γνωστή ωραία μουσική του C418, Dry Hands, Hangstrom και όλα αυτά τα ωραία καλούδια. Το παιχνίδι είχε Redstone Contraption στην τελευταία του έκδοση της Alpha, στην 1.2.6 για την ακρίβεια, ή στην 1.2. Ουσιαστικά αυτή είναι η τελευταία major update πριν την beta. Μέχρι εκεί το παιχνίδι ήταν ακόμα υπό test, δηλαδή υπήρχαν αρκετά bugs τα οποία θα μπορούσες να βρεις. Γενικότερα το παιχνίδι σε θέμα επιδόσεων έτρεχε μια χαρά, δεν υπήρχαν προβλήματα και σε παλιούς υπολογιστές, αρκεί να είχαν κάτι γραφικών, θα μπορούσες να παίξεις καλά. Βέβαια, τότε άμα είχες μόνο chipset γραφικά και όχι κάτι γραφικών, ξέρω εγώ, υπήρχε ένα μεγάλο lag τότε και έπρεπε να κατεβάζεις την προσομοίωση στο Tiny, το render distance δηλαδή. Έτσι, στο τέλος της ίδιας χρονιάς, εκεί 2010, κυκλοφορεί η beta έκδοση και συγκεκριμένα από τον beta 1.0 και γενικότερα από την beta 1.0, γενικότερα σε όλη την γκάμα της beta, για να μην αναλύουμε, ξέρω εγώ, μία-μία την εκδόση beta γιατί το βίντεο θα πάρει 500 χρόνια. Γενικότερα το beta phase του Minecraft έχει προσθέσει πολλά νέα πράγματα όπως τα strongholds, τα mineshafts, κάποια πειραματικά εκεί πέρα στο end, ξέρω εγώ, διότι στο beta 9 ήταν νομίζω που βγήκε το end, ξέρω εγώ, και ήταν κυριολεκτικά, νομίζω πως δεν υπήρχε καν το end, δεν θυμάμαι για την ακρίβεια, μπορείτε να μου γράψετε κάτι στα σχόλια. Νομίζω ήταν κάποια blocks τα οποία λίγο μετά αντικαταστήθηκαν με τα end frames, νομίζω κάτι τέτοια. Και όχι μόνο, έχουν μπει και άλλα πράγματα στην beta, όπως έχουν μπει πέρα από τα mineshaft και τα stronghold και τα όλα αυτά. Καταρχάς υπάρχει καλύτερο AI για τα mobs, που ουσιαστικά τα mobs είναι λίγο πιο έξυπνα και τέτοια. Και όσο φορά τις επιδόσεις του Minecraft, έτρεχε αρκετά καλά, δεν μπορώ να πω, έτρεχε πολύ καλά, πάνω από 400 FPS έπιανες, ακόμα και σε έναν υπολογιστή ο οποίος σε θεωρητικό επίπεδο καλά δεν πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις των Windows 11, δηλαδή ξέρετε, i3 τέταρτης γενιάς, i5 τέταρτης γενιάς και δεν συμμαζεύεται. Γενικότερα δεν χρειάζεται κάποια ισχυρή καταρχήν, νομίζω και σε μια 560 μπορείς να παίξεις άνετα το παιχνίδι, στην beta έκδοση, και ακόμα μπορείς. Και άλλα πολλά, όπως νέα γραφικά, πιο βελτιωμένο UI, χωρίς lags και τέτοια και όλα αυτά. Το Νοέμβριο του 2011 επομένως
Το Minecraft κυκλοφορεί επισήμως με την έκδοση 1.0 κατά τη διάρκεια του Minecraft Live 2011, αν γνωρίζω καλά. Γενικότερα στο Minecraft 1.0 ήταν η έκδοση που λεγόταν νομίζω Adventure Update, η οποία πρόσθεσε το End για τα καλά. Το φτιάξανε και τέτοια, βάλανε και τη μάχη του Dragon. Επίσης βάλανε και Nether Fortress στην κόλαση, όπου πιστεύω για τότε ήταν κάτι το πολύ τρελό, και όσο μάλλον να μπει το End, ξέρω εγώ, σε νέα διάσταση και τέτοια, και να υπάρξουν Nether Fortress, πιστεύω υπήρχε πολύ μεγάλη χαρά τότε. Δεν ξέρω εγώ, δεν έπαιζα ακόμα και τότε, ήμουνα σε αυτό το παιχνίδι που βλέπετε τώρα. Αλλά πιστεύω ήταν ωραίο, δεν μπορώ να πω. Ήταν ωραίες οι αντιδράσεις και όλα αυτά, ξέρω εγώ τότε. Καταρχάς, στην 1.1 έκδοση, αν δεν κάνω λάθος, μπήκανε τα Spawnix. Ουσιαστικά εντάξει, ένα μικρό update 1.1, απλά μπήκαν τα Spawnix, ξέρω εγώ, και ουσιαστικά τα πρόβατα τρώγανε γρασίδι. Ήταν η πρώτη έκδοση που τρώγανε γρασίδι τα πρόβατα και όλα αυτά. Αργότερα, στην 1.2, νέα είδη ξύλου μπήκανε, όπως το Birchwood, το Sprucewood, το Junglewood. Επίσης μπήκε και η ζούγκλα τότε στην έκδοση αυτή, μπήκανε οι οσιλεωτοί, τα όσελο δηλαδή. Στην 1.3 μπήκανε Ender Chest, Iron Golems και διάφορα τέτοια. Μικρά updates ήταν αυτά, δεν ήταν μεγάλα updates. Σε θέμα επιδόσεων κυλούσανε μια χαρά. Επίσης να τονίσουμε ότι το Minecraft το 1.2 ήταν νομίζω πρώτη έκδοση που μπήκε Optifine. Νομίζω μπορούσε να κατεβάσει επισήμως, μπορούσε να κάνει αυτές τις πατέντες. Τέλος πάντων, στην 1.4 όλοι ξέρουμε το Pretty Than Scary Update, που μπήκε το Wither, μπήκε το Beacon, μπήκανε διάφορα νέα φαγητά όπως το καρότο και η πατάτα, μπήκε η μάγισσα, αλλά γενικότερα σε θέμα επιδόσεων η 1.4 δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δηλαδή υπήρχαν κάποια lags, υπήρχαν κάποια glitches όσο φορά το φωτισμό. Γενικότερα δεν ήταν και η πιο στρατή έκδοση σε θέμα FPS η 1.4. Αργότερα, στην 1.5, νέα Redstone Contraptions μπήκανε, όπως τα Hoppers, τα Ransom Blocks, και επίσης νομίζω είχε μπει και, αν δεν κάνω λάθος, είχαν μπει νομίζω και τα Repeaters και τα Comparators, όλα αυτά όπως τα λένε. Ήταν ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό update, τουλάχιστον για όλα αυτά που μπήκανε για πρώτη φορά. Σε θέμα επιδόσεων η 1.5 σαφώς πήγαινε καλύτερα από την 1.4, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα lags που υπήρχαν, ξέρω εγώ, με την 1.4, ξέρω εγώ, ορισμένες φορές κόλλαγε και με τα κάποια glitch με το φωτισμό που υπήρχαν και τέτοια. Μετά, στην 1.6 μπήκανε τα άλογα, ουσιαστικά ήταν ένα η αρχή για να κάνεις travel στο overworld, πώς να χρησιμοποιήσεις nether portals και τέτοια. Ήταν ένα, εντάξει, μικρό στην ουσία update, γιατί μόνο τα άλογα νομίζω είχαν μπει στο 1.6, δεν είχε μπει τίποτα άλλο. Έτσι, θα μπορούσες δηλαδή να ταξιδέψεις, όπως είπα και πριν, με το άλογο σου, με πιο γρήγορες ταχύτητες ακόμα και από Minecraft. Και γενικότερα σαν έκδοση είχε πλάκα, ήταν ωραία. Σε θέμα FPS ήταν καλή, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αργότερα, πίσω στο 2013, στα τέλη 2013, η 1.7 κυκλοφορεί, γνωστή και ως The Edition Has Changes The World Edition. Όχι, κερδοτικά έτσι λεγόταν, όλο αυτό το πράγμα, ξέρω, είχε όλο αυτήν παράγραφο. Γενικότερα, μόνο και μόνο από αυτήν παράγραφο καταλαβαίνετε ότι μπήκαν πολλά νέα biomes στην 1.7. Συγκεκριμένα, αν κοίταξα καλά, είχε μπει το Roof Forest, είχε μπει η Savannah. Όχι, υπήρχε σαν εικόνισμα και πιο πριν, άρα δεν υπήρχαν τα δέντρα της νομίζω και γενικότερα όλη η φάση της. Ουσιαστικά μπήκε στην 1.7 κανονικά. Βάλανε Roof Forest όπως είπαμε. Βάλανε το μέσα γνωστό και ως τώρα Badlands Biome. Νέες ρυθμίσεις όσο αφορά τα Keybinds. Μπορούσες να κάνεις να περπατήσεις ουσιαστικά πιο γρήγορα με το Control. Εγώ συγκεκριμένα το Y χρησιμοποιώ, ενώ παλιότερα έπρεπε το διπλό W, να πατήσεις διπλό W, και ήταν κάτι αηδία, γιατί ουσιαστικά άμα σε χτύπαγε ένα ζόμπι, ξέρω, ή χτύπαγες εσύ κάτι, σταμάταγες να τρέχεις, με αποτέλεσμα πρέπει να κάνεις διπλό W, ξέρω, και ορισμένες φορές μπορεί να μην πετύχει να κάνει και πρέπει ξανά να πατήσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεις πιθανότητα σου να χάσεις από τους ζόμπις, άμα είναι βράδυ και τέτοια, και προσπαθείς για τη ζωή σου να ουσιαστικά να γλιτώσεις, να επιβιώσεις. Ήταν, πιστεύω, κάτι πάρα πολύ καλό για να βάλουν, ξέρω, δικό του keybind στο sprinting, το οποίο και εμένα με βόλεψε, γιατί ουσιαστικά και όταν παίζω σε κάποιες παλιές εκδόσεις πριν την 1.7 μου σπάει τα νεύρα το πράγμα, που πρέπει να πατάς διπλό W και μέσα φορές δεν ανταποκρίνεται. Σε θέμα FPS ήταν, πιστεύω, από τις καλύτερες εκδόσεις, γιατί ούτε lags δεν υπήρχαν ούτε glitches, ήταν μια πάρα πολύ καλή έκδοση, ακόμα και σε παλιά PC μπορούσε να παίξεις πάρα πολύ καλά, κυριολεκτικά τώρα. Αργότερα, το 2014, είχε βγει το 1.8,
που γενικότερα νομίζω είναι και πιο διαδεδομένη. Minecraft 20 είναι αυτό, γιατί ξέρετε μετά τη κυκλοφορία, θα το αναλύσουμε πιο μετά. Στην 1.8 επομένως έκανε διάφορα νέα πράγματα. Η έκδοση λέγεται The Bountiful Edition, που εκεί μπήκανε τα Guardians, μπήκανε οι διάφορα είδη ξύλου πόρτες. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν μπει και τα Monuments, ουσιαστικά για να υπάρχουν τα Guardians. Ήταν ένα αρκετά ωραίο update το 1.8, είχε και αυτό πολύ καλές επιδόσεις, δεν κόλλαγε. Και επίσης στο PvP ήταν και πιο δεδομένο, όπως είπαμε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή έκδοση, ωραίες εποχές. Τουλάχιστον για εσάς, όχι για μένα, γιατί δεν είπαμε, δεν έπαιζα τότε. 1.9. Το Φεβρουάριο του 2000 δυστυχώς έχει καταρρύψει όλη τη Minecraft κοινότητα κάτω, μόνο και μόνο από τα combat mechanics που υπάρχουν. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να αφήσει το σπαθί να κάνει full load για να μπορείς να βαρέσει με το μέγιστο δυνατό damage. Δηλαδή, αν ένα διαμαντένιο σπαθί βαράει 7 damage, πρέπει να το κάνεις να κάνει full load, να το αφήσεις για να βαρέσει με το εφτάρι. Διαφορετικά μπορεί να δεις και 2 damage και 1 damage και 0.5 damage όσο άμα σπαμάρει. Άρα το θέμα τουλάχιστον και αυτό που με βόλεψε με την 1.9 είναι ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ όσο αφορά τα critical hits. Τώρα για εσάς δεν ξέρω, αλλά εμένα προσωπικά με έχει βολέψει πάρα πολύ το 1.9 combat στα critical hits. Το έχω μάθει απ' έξω και ανακάτωτα. Αν είχα πει γενικότερα το 1.9 combat, δεν είναι κακό, είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το μισήσανε. Αν και θα μου πει όλοι αυτοί οι PVPers που βαράνε με 500 CPS το δευτερόλεπτο και τότε και τέτοια, θα μου πει ναι, λογικό είναι. Αλλά και με 1.9 μπορεί να παίξει PVP. Απλά πρέπει να κάνει κάποιες στρατηγικές, ξέρω εγώ. Δεν παίζω πολύ PVP και ούτε εξώ με ενδιαφέρει και πάρα πολύ να συγκρίνω τώρα το 1.8 με το 1.9 combat. Έτσι, επίσης είχαν μπει τα ελίτρα στο 1.9. Τα φτερά που πρέπει να πας στο end για να τα βρεις. Τώρα που πιαστήκαμε και με το end, μπορείς στην 1.9 να πας σε διάφορα άλλα νησιά end, όπως καλή ώρα εδώ πέρα που μπορείς να βρεις end city και end city όπου εκεί πέρα θα έχω πιθανότητες να πετύχεις end city με καραβάκι, όπου εκεί μέσα μπορείς να βρεις τα φτερά. Και γενικότερα τα end cities έχουν και γαμώτα loot μέσα, μπορείς να βρεις από ένα σιδεράνιο αντικείμενο μέχρι ένα full enchanted διαμαντένιο αντικείμενο, π.χ. efficiency 5, ξέρω εγώ, με unbreaking 3 και fortune 3 pickaxe. Είναι και γαμώτα loot, μπορείς να πάρεις ωραία πραγματάκια από τα end cities. Πιστεύω ότι το 1.9 είχε και ένα καλό. Σε θέμα επιδόσεων, το 1.9.0 είχε με το rendering αρκετά πρόβλημα, το πιδευόταν να αλλάξει το επόμενο αυτά τα κλείς. Οπότε στο 1.9.4 το φτιάξανε, πήγαινε καλά. Αλλά το μήνυμα μπορείς να δει και το θέμα με τα server, γιατί αν θυμάστε εσείς πιο πριν, ξέρω εγώ, στις 1.9, 1.7, 1.6, δηλαδή θα θυμάστε ότι 1.9 κόλλαγε πάρα πολύ στα server, γιατί ήταν πάλι. Μετά εκεί στην 1.10, που η 1.10 ήταν ένα πάρα πολύ μικρό βέβαιο, και εγώ δεν χρειάζομαι να αναλύσουμε αυτό που μπορώ να πω. Είναι ότι ήταν μερικές αρκούζες και μάγμα μπλοκ και τα χάσου, τίποτα άλλο, και τα στρέι, αυτό, τίποτα παραλάβω. Φυσικά αυτά τα βρίσκει, τα στρέι και τις πολιτικές αρκούζες, με ένα 3 βάιο, ενώ τα χάσου σε ρίμους και μπάντζα, αυτά, τίποτα άλλο δεν είναι, 1.10. Επομένως δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι παραπάνω. Σε θέμα επιδόσεων ήταν ιδιαίτερο, ήταν μια χαρά, δεν υπήρχαν προβλήματα. Αργότερα στο 1.11 ήταν το Exploration Update, που ουσιαστικά εκεί πέρα μπήκαν τα Good Mansion, τα άλλα τα μεγαλύτερα που ήταν τα βάση, που εκεί πέρα μπήκαν οι Visitators, μπήκαν οι Villagers, τα όλα αυτά. Σε θέμα επιδόσεων ήταν μια χαρά, δεν υπήρχαν προβλήματα. Και βασικά τώρα είχαν προβλήματα. Είναι ένα 12, είναι ένα 12, όπου ήταν και η πρώτη έκδοση που ξεκίνησα εγώ προσωπικά να παίζω πρώτη φορά Minecraft. Ήταν το The World of Color Update, που ουσιαστικά αυτό ήταν το update που ουσιαστικά μπορούσε να βρεις χρωματιστά blocks, όπως και ο concrete και χρώματα concrete, καλύτερα χρώματα όσο αφορά τα μαλλιά, τα πρόβατα και τα κρεβάτια. Ουσιαστικά με τα κρεβάτια μπορούσα να βρεις εκεί πέρα πολύ χρώματα κρεβατάκια. Αναλόγω με τα δικά σου αγούστα να έχει και το ανάλογο σου χρώμα, π.χ. μπλε, κόκκινο και τέτοια. Σε θέμα επιδόσεων, η 1.12 ήταν πάρα πολύ καλή έκδοση. Και εμένα θυμάμαι ότι παλιά που ξεκίνησα να είχα σε κάτι που λέξε με κάποια CP 6-800 και μόνο σε κάποιε άφησε τίποτα είναι. Ακόμα και εγώ που θα έπαιζε πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ καλή. Αργότερα, το 2018, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο update. Είπα την πρώτη φορά, ήταν πάρα πολύ καλό update. Το 1.13 ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, πιασάρικη,
Μπορούσες να βρει ζωή και κάτω από την θάλασσα που κάτι πιο πριν δεν υπήρχε και ήταν κάτι που άσχημο για να την το οποίο ήταν για τότε μέχρι στα 6-7 χρονών καθηγή. Αλλά είναι ένα καλό update, δεν μπορώ να πω. Επίσης το κακό που είχε ήταν με τα FPS, όταν ανοίγες το πρώτο παιχνίδι, ξέρω ότι έμενε ένα χάρτη και είχαν πολλά lag strikes γενικότερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και το rendering δεν ήταν το καλύτερο. Έπεφταν τα FPS συνέχεια και αναγκαστικά έπρεπε να βάλεις διάφορα modes όπως το Oppenheim, το Podium, το Inis και όλα αυτά. Αργότερα, το 2019 που ήταν και το δεύτερο bump του Minecraft τόσο φορά το game, 1,14 χρόνια και δεν μίλασα update. Ένα update το οποίο το λάτρεψα κυριολεκτικά και πολλά νέα πράγματα. Καταρχάς είχαμε νέα γραφικά. Επίσης, νέα φωλιά. Νέα εμπορική. Με διαφορετικά μεγέθη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ανάλογα με τα πούμε. Πολύ ωραίο update. Σε θέμα FPS μέχρι το 1,14 ήταν περίεργο. Το 1,14 το φτιάξανε και είναι αρκετά καλά. Ωραίο update, διασάρικο. Πολύ μικρό update, δεν είχαν βάλει για πολλά, μόνο μέλισσες και χόνια είχαν βάλει, σιγά τα λάχανα. Σε θέμα FPS, είχε μειωμένα FPS, άρα ήταν πιο σταθερά όμως. Λοιπόν, 2020, όπου λήξανε και τα Windows 7, είχαμε και όλο αυτό με τον κορονοϊό. Το 1,16 γνωστό και ως The Hell Edition. Πάρα πολλά νέα πράγματα μπήκανε και συγκεκριμένα είχε μπει το Netherite, που ουσιαστικά το Netherite, όπως ξέρουμε, είναι ουσιαστικά μια ισχυρή έκδοση του διαμαντιού, όπου είναι πιο πολύ sharp, ξέρω εγώ, έχει πιο πολύ efficiency, μεγαλύτερο durability και συγκεκριμένα νομίζω γύρω στους 510 πόντους πιο πολύ. Γιατί τώρα άμα δούμε το Diamond που είναι γύρω στα 1900 durability και το Netherite 2041, μπορείτε να καταλάβετε ότι μιλάμε για πολύ περισσότερο durability. Έτσι, όσο αφορά την κόλαση πέρα από το Netherite, που ουσιαστικά πρέπει να πας στο επίπεδο 15 για να το βρεις, μπορούσες να βρεις και πολλά νέα biomes στο Nether, ουσιαστικά 4 νέα διαφορετικά biomes, το Bazaar Delta, το Sustant Valley, το Crimson και το Warped Forest, που το καθένα έχει και τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του. Το Crimson Forest είχε το μειονέκτημα ότι πολλά Hoglins και Piglins επιτίθονται, που σπονάρουν εκεί πέρα. Το Warped Forest έχει το καλό που υπάρχουν πολλά Endermans που μπορείς για τα speedrun είναι ότι καλύτερο. Είναι το Susan Valley που ουσιαστικά εκεί πέρα είναι μια μπλε κοιλάδα με άμμους των ψυχών και γενικότερα με τέτοιο των ψυχών. Πολλά γκάς σπονάρουνε. Το Bazaar Delta όπου είναι και το πιο άσχημο biome γιατί ουσιαστικά είναι και επικίνδυνο γιατί πρέπει όλη ώρα να κάνεις parkour. Είναι ένα κακό biome, δεν ξέρω, είναι ωραίο ξέρω εγώ. Αυτό το ανοιχτό βιολετή χρώμα. Πολύ ωραίο biome και αρκετά απόκοσμο, κάνει το Nether γενικότερα να μοιάζει πιο πολύ με κάτω κόσμο ξέρω εγώ. Είναι ένα 17, γνωστή και ως The Caves and Cliff Update. Μπήκανε ως Part 1 κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βρίσκουμε στην 1.18 κανονικά. Στην 1.18 Caves and Cliffs Part 2 μπήκανε νέες σπηλιές μεγάλες, το οποίο κάτι που το λάτρεψα εγώ. Μπορούσε όλα αυτά τη 1.17 τα αντικείμενα να τα βρει κανονικά όπως glowberries και τέτοια. Σε θέμα FPS είχε τα προβληματάκια τη σκεφτεί γιατί γενικότερα ήταν το με όλα αυτά τα generations με τα καινούργια τα βουνά που ήταν και αυτό κάτι ωραίο με τα cliffs. Λογικό να πέσουν ξέρω, και τα FPS και το παιχνίδι τρέχει πιο αργά. Η 1.19 ήταν με το Mangrove Swamp και τον Warden και την Ancient City. Πολύ ωραίο update και γενικότερα που μπορείς να έχεις και ένα νέο μποσάκι, το Warden, το οποίο με μια τεχνική μπορείς να το βγάλεις άνετα από το να πας εκεί και να δώσεις το κορμί σου για να τον σκοτώσεις γιατί εκεί πέρα όντως δεν θα καταφέρεις. Πρέπει να είσαι σε ακτίνα 25 μπλοκ μακριά του για να μπορέσεις να τον σκοτώσεις ξέρω, χωρίς να σε πετύχει το laser του και όλα αυτά. Και αυτή η στρατηγική είναι μόνο με τόξο, σας έχω δείξει όμως στο σεζόν 1 Killercraft πως γίνεται. Ή ένα 20. Ωραίο update, έτσι με archaeology variations και τέτοια, με τα με τις κερασιές που μπήκαν εκεί που θυμίζει πάρα πολύ φάση Πολωνία νομίζω ναι. Ωραίο update με το ροζ ξύλο, το οποίο νομίζω πιο πολύ για τις γυναίκες είναι αυτό, μπορείς οι γυναίκες να αρέσει πιο πολύ αυτό. Ωραίο update το 1.20 που μπορείς να βρεις νέα πράγματα ξέρω εγώ όπως ένα νέο δίσκο ονόματι Relic. Μπορείς να σκάψεις και να βρεις ωραία archaeology πράγματα όπως π.χ. αυτές οι γλάσσες οι μεγάλες. Μπορείς να τις βάλεις ξέρω εγώ
Έχουν 4 διαφορετικά σχέδια πάνω τους. Ωραίο update. Και τώρα που φτάνουμε στην 1.21, The Trick Trials Edition, ωραία πραγματάκια μπήκαν, όπως το Mace. Εγώ προσωπικά το λέω Battle Axe, γιατί πιο πολύ με Battle Axe μοιάζει. Πάρα πολύ ωραίο όπλο, αλλά πρέπει να είσαι μαθημένος γι' αυτό για να μπορείς να κάνεις τις λειτουργίες που κάνει. Όπως πήγε να πέφτεις από πολύ μεγάλο ύψος για να σκότωσε κάποιον μονοκόμματα. Μπήκαν τα Trial Chamber, που ουσιαστικά είναι ουσιαστικά κάτι σαν νέο Stronghold, που εκεί πέρα μπορείς να βρεις ένα νέο μομπάκι, το οποίο λέγεται Breeze, όπου ουσιαστικά σκοτώνοντας το παίρνεις μια μπλε ράβδο, και άμα έχεις τύχη μέσα από τα Vaults και όλα αυτά τα spawner των Trial, μπορείς να πετύχεις ένα κάτι σαν κύβο σιδερένιο. Ουσιαστικά με αυτά τα δύο μπορείς να φτιάξεις το Battle Axe, το Mace. Ξέρω εγώ, απλά θέλει πολύ τύχη, γιατί το συγκεκριμένο, το Heavy Core, έτσι λέγεται αυτό το κείμενο, το πάνω μέρος του Mace, πρέπει να έχεις τύχη, δηλαδή νομίζω είναι 0,9-1,2% πιθανότητες, κάπου εκεί. Είναι δύσκολο από ό,τι ξέρετε και από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα γενικά το 1.21 είναι ωραίο update σε θέμα επιδόσεων, τρέχει μια χαρά, δεν υπάρχουν προβλήματα και γενικότερα έχει ωραίο content μέσα, δεν μπορώ να πω. Επομένως αυτή ήταν η ανάλυση μου, τουλάχιστον με αυτά που ξέρω και γνωρίζω εγώ προσωπικά για την εξέλιξη του Minecraft. Είναι κάτι το πρωτότυπο για μένα, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κάποια κολλήματα και μου πήρε και το βίντεο αρκετή ώρα, διαφορετικά θα μου έπαιρνε πιο λίγο. Έτσι, επομένως άμα θέλετε να στηρίξετε αυτό το νέο projectάκι που κάνω, μπορείτε να κάνετε αυτό που είπα και στην αρχή, μια εγγραφή στο κανάλι, καμπανάκι, like, γιατί ο αλγόριθμος προωθεί έτσι και μπορούμε να ανεβάζουμε την παρέα μας πιο γρήγορα. Έχουμε βάλει και στόχο και τους 200 συνδρομητές. Πιστεύω θα τους φτάσουμε αν υπάρχει ανταπόκριση. Και όχι αυτά τα λίγα αυτά τα άχρησα top views που παίρνω, ξέρω, τα 2-3, τα οποία είναι πολύ λίγα για τα δεδομένα του καναλιού μου. Επομένως, άμα θέλετε να με στηρίξετε όλα αυτά που είπα, μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε και share για να φέρετε κόσμο πιο γρήγορα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Επομένως, αυτά. Καλή συνέχεια.